Αμέ, κάνουμε και πράκτηση εδώ. Ευχαριστώ για την πρόταση. Ευχαριστώ τον Μιχάλη που μου έκανε την πρόταση. Νιώθω με τη Χριστίνα στην διεύθυνση της σχολής κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό να το νιώθω, ελεύθερος. Για μένα η διδασκαλία είναι ένας ζωτικός χώρος. Έχω ανάγκη να διδάσκω, μου αρέσει ό,τι έχω, ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι ανακαλύπτω, να το μοιράζομαι με τους μαθητές μου. Όμως είναι κάτι που δεν αντέχω να το κάνω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ξεζουμίζομαι, δεν ξέρω πώς γίνονται οι υπόλοιποι. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνω, διδάσκω, μετά σταματάω, τώρα σταμάτησα για 5 χρόνια και νιώθω έτοιμος για να ξεζουμιστώ και να... Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε μέσα. Πολύ. Είναι η κυρία Κεχρή, είναι η πρώτη μου δασκάλα. Γεια σας. Από τις αρχές δεν μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη για τον Μιχάλη και για τον ακόμα λόγο ήμουν σε αυτό το χώρο πριν κάποια χρόνια, έχω επιστρέψει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία επαφής με νέους ανθρώπους που μέσω της επικοινωνίας, της γνώσης, δημιουργούμε έναν κόσμο όμορφο σε αυτόν τον δύσκολο καιρό που ζούμε. Και απλά εύχομαι να πάνε και φέτος όλα καλά που θα πάνε, γιατί νομίζω ότι το θέατρο είναι ένας χώρος που πραγματικά γεννάει όμορφα πράγματα, ιδέες και κυρίως όνειρα. Κάτι που το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Ευχαριστώ. Της υποκριτικής και η κυρία Ελεονόρα Ιβαζίδου που θα είναι φέτος μαζί μας. Πολλά χρόνια επίσης στην Αντίσσα Ελλήνου, σκηνοθέτης, ιστοποιός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι και εγώ μέλος της ομάδας των καθηγητών της σχολής του Ιασμού. Σας ευχαριστώ πολύ και Χριστίνα και Μιχάλη. Με τιμά ιδιαίτερα αυτή η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι για προσωπικούς λόγους αρκετά χρόνια έλειψα και από τη σκηνή και από τη διδασκαλία. Αλλά τώρα είμαι έτοιμη και εγώ πραγματικά, όπως είπε και ο Γιάννης, να ξεφορτώσω, γιατί έχω μαζέψει πολλά. Νιώθω πολύ μεγάλη δημιουργικότητα μέσα μου και πραγματικά πιστεύω ότι το team, έτσι όπως το βλέπω και το φαντάζομαι, γιατί τους περισσότερους δεν τους γνωρίζω και προσωπικά, αλλά γνωρίζω μέρος της δουλειάς τους. Πιστεύω ότι όντως μιλάμε κοινό κωδικά και θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπε η Χριστίνα στην αρχή για το ήθος του ανθρώπου, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είμαστε καλλιτέχνες και έχουμε μια κοινή γραμμή στο πώς σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, αλλά και στο τι άνθρωποι είμαστε, το ποιόν μας, έτσι, και το πώς συμπεριφερόμαστε. Γιατί μια σχολή διδάσκει και αυτό ακόμα, πώς να φέρεσαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι φέτος στην ομάδα, θα είμαι καθηγήτρια υποκριτικής και θα διδάσκω και θεατρικό τραγούδι επίσης. Αυτά. Ευχαριστούμε. Μην με κοιτάς έτσι.